Κύριε Σταϊκούρα, τα περί ευαισθησίας ήθελα να σας πω, είναι λόγια του αέρα. Γιατί ως βουλευτής Φιώτιδας και εσείς συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση που υπογράφει σήμερα το θάνατο της Λάρκο. Και οι ευθύνες είναι πάρα μεγάλες και θα καταλογιστούν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σταϊκούρα, φέρνει την τροπολογία έκτρωμα και βάζει σε εκαθάριση τη Λάρκο για να την τεμαχίσει, να πουλήσει το εργοστάσιο στη Λάριμνα, τα μεταλλεία και τον ορυκτό πλούτο και να κλείσει την επιχείρηση. Γιατί εκεί οδηγεί το σχέδιό σας. Πατάτε στο έδαφος που σας έστρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και διαπράτεται έγκλημα εκ προμελέτης κατά των 1.200 εργαζομένων της επιχείρησης, κατά του λαού της στερεάς και της εργατικής τάξης. Η Λάρκο δεν είναι δική σας οικογενειακή επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι έχουν φτύσει αίμα, έχουν βιώσει αδυσόπιτη εκμετάλλευση και έχουν θρηνήσει δεκάδες νεκρούς με ευθύνη της δικής σας πολιτικής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας απαιτεί την απόρριψη της ντροπολογίας που φέρνετε, σας τη γυρίζει πίσω ως απαράδεκτη και θα πολεμήσει το κυβερνητικό σχέδιο μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό της στερεάς με όσα μέσα διαθέτει. Αυτή είναι η απόφαση των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που διαδήλωσαν το Σάββατο 25 Γενάρη στην Αθήνα και βροντοφώναξαν κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Αυτή είναι η απόφαση των εργαζόμενων της επιχείρησης που αγωνίζονται, που απεργούν αυτές τις μέρες με το λαό δίπλα τους. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το διαλυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014. Συκοφαντεί προβοκατόρικα τους εργαζόμενους, ψευδολογεί για να περάσει την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης και τη μείωση των μισθών κατά 25% των μισθών των εργαζομένων που τους βγάζουν δουλεύοντας σε άκρως επικίνδυνες και σκληρές συνθήκες στη Λάριμνα και στα μεταλλεία της Εύβοιας, της Βιωτίας, των Σερβίων, παντού. Διαλύεται, κύριοι της κυβέρνησης, μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση, τη μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχούς πυράς που παράγει σιριδιονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της μεταλλευμάτων και θα μπορούσε στα χέρια του λαού με τη δική του εξουσία να ήταν ένας θησαυρός για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, για τη στήριξη της οικονομίας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Χρησιμοποιείται προκλητικά ισχυρισμού σκοπιμότητας. Μιλάτε για τα χρέη, τις οφειλές στη ΔΕΗ και το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κρύβεται ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μακέλεψαν σχεδιασμένα τη Λάρκο για να τη δώσουν στα μεγάλα συμφέροντα. Όλοι σας έχετε συμφωνήσει με την ιδιωτικοποίηση και θα λέγαμε να αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα κροκοδίλια δάκρυα. Η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει. Πλήρωνε ή δεν πλήρωνε η Λάρκο διαχρονικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παραπάνω από άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις? Διπλασίασε ή δεν διπλασίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2006 την ίδια αυξημένη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας? Η κυβέρνησή σας και η ΔΕΗ χρωστούν πολλά στη Λάρκο
Δεν σας χρωστάει η Λάρκο. Την περίοδο 2005-2007 η Λάρκο καταγράφει πάνω από 400 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη, επειδή η διοίκηση που είχε διορίσει η Νέα Δημοκρατία είχε προπολίσει το προϊόν στους πελάτες της επιχείρησης στη μισή τιμή από τις τιμές που είχε το νικέλιο εκείνη την περίοδο. Ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Το 2009 το κράτος ως κύριος μέτοχος της Λάρκο πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μπήκε εγγυητής σε δάνεια, δεν χρηματοδότησε την επιχείρηση, σε δάνεια που τα είχε αποπληρώσει η Λάρκο, και το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού φορτώνει το πρόστιμο των 136 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα χρησιμοποιείται τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην χρηματοδοτηθεί η Λάρκο, και ενώ γνωρίζετε, και το γνωρίζετε καλά, πως το Δεκέμβρη του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική χρηματοδότηση για 7 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινοπραξία 17 επιχειρήσεων για να αντιστηρίξει στην κούρσα των ανταγωνισμών. Με τους αποκαλούμενους αναπτυξιακούς νόμους, με χρηματοδοτήσεις και πλήθος φοροαπαλλαγές, όλες οι κυβερνήσεις διαθέτουν δισεκατομμύρια ευρώ στους μονοπωλιακούς ομίλους. Απαντήστε. Απαντήστε γιατί δεν αξιοποιήσατε τα αποθέματα χρωμίου και σιδηρονικελίου για την παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα που μέχρι σήμερα εισάγεται, και το ίδιο ισχύει για το κοβάλτιο. Αναμασάτε τα περί χαμηλής παραγωγικότητας. Αλλά εσείς έχετε την ευθύνη, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλες κυβερνήσεις αρνήθηκαν σκοπίμως τον εξυγχρονισμό. Έχετε ιδιωτικοποιήσει επιχειρήσεις με υψηλή παραγωγικότητα, γιατί αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετείτε. Ιδιωτικοποιείτε τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, φέρνετε τροπολογία για την επέκταση κατά 10 χρόνια των συμβάσεων παραχώρησης των περιφερειακών λιμανιών στη βάση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για να τα δώσετε στους ιδιώτες. Φέρνετε τροπολογία για την ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου του Σκαραμαγκά. Η ανάπτυξή σας είναι για τους λίγους, για τους καπιταλιστές, κατά των εργαζομένων. Φτάσατε, κύριε Χατζηδάκη, μέχρι την κατάντια να επικαλεστείτε τα εργατικά ατυχήματα, τους 70 νεκρούς εργάτες της Λάρκο, που εμείς τα έχουμε ζήσει από κοντά αυτά όλες τις δεκαετίες, για να περάσετε τα σχέδιά σας. Και ενώ ο Φωνιάς είναι η αντεργατική πολιτική που αρνήθηκε τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το κράτος είναι ο κύριος μέτοχος μαζί με ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα, και η Λάρκο μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να συνεχιστεί η λειτουργία της, να εξυγχρονιστεί, να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σταϊκούρα, ο οποίος έφυγε, δεν θα καθαρίσει εύκολα. Οι εργάτες της Λάρκο που είχαν νικηφόρους αγώνες, όπως τη μεγάλη απεργία του 1977, είναι ψημένοι στις δυσκολίες και θα διεκδικήσουν αποφασιστικά το δικαίωμα στη δουλειά, τα δικαιώματά τους, δυναμώνοντας την ενότητα και την πάλη τους με τη συμπαράσταση του λαού της Στερεάς. Και θέλω να σημειώσω τέλος κάτι. Είναι συγκλονιστική η παρουσία και η ανακοίνωση των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου του Μαρτίνου, που στάθηκαν κοντά στους εργαζόμενους, κύριε συνάδελφε, και τόνισαν, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο, εκφράζουμε, λένε,
τη συμπαράσταση στον αγώνα των γονιών μας. Ο αγώνας θα πάρει παλαϊκά χαρακτηριστικά και αυτά τα τερατώδη αντεργατικά σχέδια θα βρουν απέναντι τους εργάτες της περιοχής και όλης της χώρας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.